Όσες αποδείξεις θες, για να δεις πως δεν με θες. Όσες αποδείξεις. Εδώ είμαστε. Και όσο κρύο και να κάνει, όση κακοκαιρία και να κάνει, άμα υπάρχει ζεστή καρδιά και χαμόγελα, τίποτα δεν μας φοβίζει. Θέλω την πιο γλυκιά καλημέρα τώρα. Τώρα αμέσως. Παπαχρίστος! Καλημέρα! Καλημέρα, Κύπρος. Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα σε όλους. Πραγματικά. Το... Ανυπομονώ κάθε φορά. Κούματα της Ελλάδας. Παντού χιόνι. Παντού χιόνι και πολύ χιόνι. Βέβαια σε εμάς σήμερα, Ελπιδάκη, έχει ήλιο. Και χθες έχει από το μεσημέρι και μετά και σήμερα. Αλλά κρύο πολύ όμως. Πάρα πολύ κρύο. Βέβαια. Και το χιόνι ακόμα υπάρχει. Κατάλευκη όλη η Ελλάδα, αλλά και πάλι πανέμορφη. Ναι, το χιόνι γεμίζει ομορφιές. Είναι το καλύτερο κομμάτι της φύσης. Όταν χιονίζει, εντάξει, δες τα παιδιά, δες ακόμα και τα ζωάκια, πώς τρέχουν, πώς παίζουν, πώς τα απολαμβάνουν. Και όχι μόνο και τα ζωάκια, αλλά και ο Πάτερ Χρήστος πώς τα απολαμβάνει. Πάτερ μου, πάμε πρώτα να δούμε ένα βίντεο δικό σας. Έτσι λίγο να πάρουμε... Πού έφτασε Κύπρο αυτό το βιντεάκι. Να πάρουμε μια γεύση και επιστρέφουμε γιατί θέλω να τα πούμε. Για πάμε να δούμε. Χιόνια, μωρέ, και πάλι χιόνια. Χιόνια ατελείωτα, χιόνια φουλά, χιόνια χαρούμενα, χιόνια. Και τα χαίρομαι. Και εγώ και τα σκυλάκια τα χαίρονται. Ναι ρε εσείς, τι όμορφα παιχνίδια μας δίνει ο Θεός. Όμορφα παιχνιδάκια. Να παίζουμε. Και να τα χαιρόμαστε. Και ιδιαίτερα σήμερα που είναι η γιορτή της χαράς και της αγάπης. Και μη μου πει κανένας από τους αυστηρούς ότι δεν γιορτάζουμε εμείς το Αγίου Βαλεντίνου. Το βρήκα μέσα στα κείμενα, μέσα σε αυτά που έψαχνα, ότι ο δεσπότης Αλεξανδρουπόλεως ο άνθιμος, βρέστε το κι εσύ, είπε ότι ο Άγιος Βαλεντίνος είναι Ορθόδοξος Άγιος. Μπράβο δεσπότη μου. Αλλά κοιτάξτε όμως. Ει, κοιτάξτε. Δεν χρειαζόμαστε μωρέ μια μέρα να γιορτάζουμε την αγάπη μας οι άνθρωποι. Δεν χρειαζόμαστε να έχουμε μια μέρα να την γιορτάζουμε. Κάθε μέρα να την γιορτάζουμε την αγάπη μας. Διότι... Τόσο λέει πρέπει να αγαπάμε τις γυναίκες μας, λέει ο Παύλος. Πόσο! Όπως και ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία του. Δηλαδή, για δώσε μου, Απόστολε Παύλε, το μέτρο πόσο είναι αυτή η αγάπη. Και εδώ και λέει αυτόν υπέρ αυτής της αγαπημένης του ο Χριστός. Ήλα, σταυρωθεί, να χύσει το αίμα του. Ναι ρε εσείς, ναι. Έτσι να αγαπάμε, όπως και ο Χριστός μας αγάπησε και έδωσε το αίμα του για μας. Και θα ζεσταθούν όλα, θα καίνε μέσα μας. Έτσι, τόσο μεγάλη αγάπη και έτσι πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, Πάτερ μου. Άξε μου. Πόσο σας χαίρομαι να σας βλέπω έτσι με αυτή τη χαρά σας. Μας μεταφέρετε και εμάς αυτή τη χαρά. Ρε Ελπίδα μου, έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Ο Θεός μας έχει δώσει τους δρόμους όλους. Ή αφινόμαστε να μας πιάσει η κατάθλιψη και η μαυρίλα,
ή παραδεινόμαστε στη χαρά, στην αγάπη, στην επικοινωνία με τον συνάνθρωπο, στην επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ο Χριστός έφυγε, λέει, από τη γη για να σταυρωθεί, πήγαινε να σταυρωθεί, εκείνη την ώρα τι νοιάζονταν? Θέλω, λέει, να είναι η χαρά πεπληρωμένη εν ημίν. Να είναι μέσα στην καρδιά σας η χαρά, γεμάτη χαρά η καρδιά σας. Να είναι η αγάπη μεταξύ σας γεμάτη. Όπως εμείς, λέει, αγαπάμε μέσα στην Αγία Τριάδα το ένα πρόσωπο το άλλο, η θεότητα δηλαδή. Τόση αγάπη να έχουμε και μεταξύ μας οι άνθρωποι. Και εκεί να χαίρεσαι, να απολαμβάνεις, να λες, εδώ πέρα παραδίνομαι στον συνάνθρωπο, παραδίνομαι στο Θεό, παραδίνομαι στους Αγίους. Και δεν έχω προβλήματα. Και αν έχω, θα τα λύσουμε όλοι μαζί. Κανένας, λέει, μόνος του δεν μπορεί να είναι σπουδαίος. Με τον συνάνθρωπό του μπορεί να γίνει ο σπουδαίος. Γιατί ο ένας με τον άλλον, χέρι-χέρι, μπορεί να πετύχει τα πάντα. Σωστά. Ο άνθρωπος χρειάζεται τον άνθρωπο. Έτσι. Γι' αυτό και βέβαια μιλάμε για το χιόνι, ελπίδα μου. Mm-hmm. Μιλάμε για το χιόνι, αλλά νομίζω ότι πρέπει αυτές τις ώρες να σκεφτόμαστε και τους συνανθρώπους. Βέβαια. Οι οποίοι βρίσκονται άστεγοι, βρίσκονται χωρίς θέρμανση, βρίσκονται πεινασμένοι. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε η χαρά μας γίνεται πραγματικά, όχι να σκεφτούμε τον πόνο, να χαϊδέψουμε τον πόνο. Όχι να σκεφτούμε τον πόνο και να μαυρίσει η δικιά μας ψυχή, να μεταφέρουμε τη χαρά της ψυχής μας σε εκείνους που πονάνε. Προχθές ήταν η ημέρα του παιδικού καρκίνου. Μάλιστα. Τι υπέροχο κομμάτια έχω ζήσει, να σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουν καθηγητής και παπάς σε ένα λύκειο εδώ κοντά στον Τρίλοφο, έπαιρνα τα παιδιά δύο φορές το χρόνο, μία τάξη ολόκληρη. Και πηγαίναμε στο Ιπποκράτειο, που είναι παιδικό, παιδιατρικό νοσοκομείο κυρίως, και χωριζόμασταν σε ομαδούλες, 50 ομαδούλες. Και πιάναμε τον κάθε θάλαμο σε συνεννόηση με τους γιατρούς, σε συνεννόηση με τους συναδέλφους, τους δασκάλους, με συνεννόηση με τα παιδιά. Και πηγαίναμε εκεί και σε κάθε θάλαμο καθόταν 2-3 ώρες τα παιδιά να δώσουν χαρά και να πάρουν μάθημα. Και την άλλη μέρα τι μου λέγανε? Την άλλη μέρα. Τι? Παπα Χρήστο, το μάθημα που πήραμε σε αυτό το νοσοκομείο που πήγαμε και είδαμε τον πόνο αλλά και τον αγώνα αυτών των παιδιών, δεν τον είδαμε και δεν το πήραμε αυτό το μάθημα πουθενά. Έτσι είναι η ζωή όταν μαθαίνουμε. Και όταν αφινόμαστε ένα μάθημα ακόμα και από τον πόνο. Διότι αυτά τα παιδιά είναι άγγελοι. Ακριβώς. Άγγελοι και δάσκαλοι δίπλα μας. Και τα παιδιά και οι γονείς των παιδιών που παλεύουν, οι μαμάδες. Τι πάλι δίνουνε. Αυτά λοιπόν να τα νοιαζόμαστε, ελπίζω. Είναι οι μικροί ήρωες. Και αν τα νοιαζόμαστε... Ναι. Και ο καρκίνος είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχτούμε και να το παλέψουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Διότι είναι δηλός ο καρκίνος. Όταν του ρηχτούμε πάνω φεύγει. Όταν αφαιθούμε μας καταλαμβάνει. Αλλά εμείς πρέπει να του ρηχτούμε. Να του ρηχτούμε με τρέλα, με κέφι, με πίστη, με ελπίδα. Έτσι. Τι ωραία που έχεις αυτό το όνομα. Ναι. Και δίνεις παράδειγμα με το όνομά σου, ελπίδα. Ναι. Να έχουμε ελπίδα πολύ. Δεν πρέπει να τη χάνουμε ποτέ κάτι. Την ελπίδα μας, ποτέ. Αυτό είναι. Πω, τι υπέροχο. Τι υπέροχο, τι υπέροχη λεξούλα αυτή. Να μην χάσουμε, ναι, ποτέ την ελπίδα και την εμπιστοσύνη μας στις δυνάμεις μας, στο Θεό μας και στους συνανθρώπους μας. Και θα νικήσουμε, πάντα θα νικάμε. Ποτέ δεν θα μας νικήσει τίποτα αν τα έχουμε αυτά. Και τώρα που κάνει και το κρύο, όπως έχουμε αναφέρει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν ένα ζεστό χώρο, έτσι, να ζεσταθεί λίγο
το σωματάκι τους να νιώσουν καλά και κάνει και πάρα πολύ κρύο. Ίσως είναι άστεγοι, ίσως δεν έχουν στο σπίτι τους. Εάν μπορεί και όποιος μπορεί, ας βάλει στο σπίτι του κάποιον να τον βοηθήσει. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, είναι και τα ζώα τα αδέσποτα. Είναι και τα ζωάκια, πάτερ μου. Στην αυλή μου καθαρίζω συνέχεια όταν χιονίζει ένα μέρος και δίνω τροφή και στα σκυλάκια και στις γατούλες και στα πουλάκια. Καθαρίζω ένα χώρο, το γεμίζω σιταράκι και ψωμάκι και έρχονται τα πουλιά να φάνε. Τι χαρά, τι ομορφιά. Μα είμαστε φίλοι όλοι και με τη φύση πρέπει να είμαστε φίλοι. Και με τη φύση, όντως. Βλέπουμε τώρα. Τι ωραίες οι φωτογραφίες σας αυτές. Στο χιόνι που είστε. Βλέπουμε τώρα και φωτογραφίες. Πόσο το χαίρεστε σαν μικρό παιδάκι. Σαν μικρό παιδάκι. Ο τρελός ο Παπαχρήστος, κάτω μου. Ο τρελός ο Παπαχρήστος. Εμένα η τρέλα μου αρέσει. Την απολαμβάνω την τρέλα. Έτσι. Και δεν λέω να βάλω μυαλό, ξέρεις, δεν θα βάλω μυαλό. Έτσι θα συμβώ με την τρέλα μου. Με την τρέλα και την αγάπη. Αυτό χρειάζεται άλλωστε. Ε? Τρέλα, αγάπη και μετά χαμόγελο, χαρά, αισιοδοξία. Τρέλα, αγάπη και μετά χαμόγελο, χαρά και αισιοδοξία. Αυτό μην ακριβώς. Μην το βάζουμε κάτω. Αυτό. Όποιος είναι κατσούφης, όποιος είναι... μαυρισμένη η ψυχή του να βρει τρόπο να τα ασπρίσει. Γι' αυτό έριξε και το χιόνι. Έτσι. Για να δούμε άσπρη μέρα έξω. Ας μας δει και μας τώρα. Ας μας δει και μας, πάτερ μου, τώρα να συντονιστεί εδώ με το Ρικ, να δεις πως θα ασπρίσει η ψυχούλα του. Να δεις πως θα πάρει αυτή την ωραία ενέργεια και από μας. Ε? Έτσι, μπράβο. Έτσι. Πάρα πολύ μου λένε καλά λόγια για το Ρικ και για την εκπομπή σου. Ναι. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνα συνέχεια και μου λένε πόσο ωραίο χαμόγελο και τούτο και εκείνο και τώρα και τάλλο. Έχει και η ελπίδα και έχει βγάζει ωραία χαρούμενη εκπομπή. Αχ, τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εσάς και ευχαριστώ και όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί βεβαίως. Εντάξει, αυτό το χαμόγελο βγαίνει από την καρδιά μου όντως και προσπαθώ και εγώ με τον τρόπο μου καθημερινά να είμαι εδώ και να δίνω έτσι μια θετικότητα προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Είμαι μαζί τους, είμαι μέσα στο σπίτι τους, είμαι η παρέα τους και είναι και η δικιά μου παρέα, πάτερ μου, έτσι. Γιατί το νιώθω. Έτσι. Η κοινωνία πρέπει να γίνεται μια μεγάλη οικογένεια. Μια μεγάλη οικογένεια με τα σύν και με τα πλήν. Με τις αδυναμίες του καθενός, δεν πειράζει. Αδυναμίες έχουμε κι εμείς. Όταν μωρέ, βλέπουμε τις αδυναμίες των άλλων, τις κρίνουμε, τις σχολιάζουμε. Ποιος άραγε δεν έχει αδυναμία. Ποιος δεν κάνει αμαρτία. Ποιος δεν κάνει λάθη. Βέβαια. Αρκεί να ξέρει να ζητάει συγχώρεση από τον συνάνθρωπο και από τον Θεό. Και να συνειδητοποιεί. Όποιος ξέρει να ζητάει συγχώρεση. Και να συνειδητοποιεί αυτό που κάνει πρωτίστως. Να συνειδητοποιεί. Βέβαια, να λέει ότι ναι, ξέρεις, έκανα αυτή τη χαζομάρα γιατί την έκανα. Δεν έπρεπε να την κάνω. Θεέ μου, βοήθησέ με να μην την ξανακάνω. Έτσι πρέπει να ζούμε οι άνθρωποι. Έτσι. Αλλά χωρίς απελπισία. Χωρίς απελπισία είναι πολύ εχθρός και μεγάλη αμαρτία η απελπισία. Mm-hmm. Διότι είναι σαν να μην δεχόμαστε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Και μας αγαπάει πολύ. Έτσι, ακριβώς. Τα πουλάκια δεν τα ακούω σήμερα. Πού είναι τα καναρινάκια σας, πάτερ μου? Αχ, τα καημένα κρύωσαν. Κρύωσαν. Είναι εδώ που είναι, αλλά κρύωσαν φαίνεται. Γιατί τα ακούω συνήθως, έτσι μου και λαϊδάνε. Τώρα πρέπει ναι, λόγω κρύου. Όχι, σήμερα είναι στην ησυχία τους. Απολαμβάνουν φαίνεται την ησυχία τους. Λοιπόν, τι να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Για αυτή καλά. Την πιο γλυκιά καλημέρα. Σας αγαπούμε εδώ στην Κύπρο. Αγαπώ σας. Αγαπώ σε Κύπρος. Αγαπώ σε Κύπρος και φιλώ σε όλους τους Κύπριους, όλους, όπου και αν βρίσκονται. Είναι φιλούθκια. Έτσι να τα πούμε. Φιλούθκια. Φιλούθκια, ναι.
Ωραία, το μάθω και αυτό, ναι. Α, το μάθετε. Γεια σας, σας αγαπάμε. Να είσαι καλά, Ελπίδα μου, να είσαι καλά, καρδιά. Άντε, ρίξτε λίγο χιόνι και για μας. Παίξτε στο χιόνι και για μας. Πολύ τώρα, πολύ θα βγω έξω να παίξω. Έτσι, έτσι, και για μας λίγο, γιατί εμείς εδώ δεν βλέπουμε. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, μπορεί να έρθει, μπορεί. Κάπου πιο ψηλά, ναι, εδώ. Τα φιλιά μας, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Και εσείς. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Πόσο ωραία νιώθω κάθε φορά που μιλάω με τον Παπαπάκο. Είμαι σίγουρη και εσείς από το σπίτι που τον παρακολουθείτε. Πόσο όμορφα νιώθετε. Και γι' αυτό και τον έχουμε και κάθε Τετάρτη. Και πραγματικά μέχρι να έρθει αυτή η Τετάρτη, κάθε φορά ανυπομονώ. Ανυπομονώ να του μιλήσω. Λοιπόν, ναι, εγώ νομίζω να